Λοιπόν, τώρα ε, θα σας πω πρώτα τη δική μου ερμηνεία των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων και μετά θα, σας, θα βάλουμε τις ερμηνείες από τους political pundits της Ελλάδας οι οποίοι θα μας πούνε για ποιο λόγο ψηφίστηκε ο Κασαλάκης και τι γίνεται από εδώ και πέρα και το μέλλον κτλ. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Τσίπρα δεν θα παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άμα παραιτηθεί ο Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν κανέναν από πίσω. Αυτό εδώ λοιπόν η ερμηνεία η δικιά μου είναι η εξή, ότι εμφανίζεται ένα τσιχάρπαστο που δεν είναι καν στο κόμμα ή ακόμα και που είναι καπιταλιστή και όλα τα υπόλοιπα που έχει, θαυμαστή του Μιτσοτάκη και ό,τι. Όλα τα υπόλοιπα τέλο πάντων. Δείχνει πόσο δεν υπήρχε τίποτα πίσω από τον Τσίπρα. Ήταν το χάο, παιδί μου. Δηλαδή, όταν πολιτικά, ας πούμε, η αιχμή του δόρατό σου είναι η Αχτσιόγλου και δεύτερο ο Ευκλήδη Τσακαλώτο, πραγματικά ο καθένα μπορούσε με λίγη οργάνωση να πάει και να πάρει αυτό το κόμμα. Το τόσο αποτυχημένο χάλια κόμμα είναι αυτή τη στιγμή. Και πάει ένα άνθρωπο, ο οποίο μέσα σε ένα μήνα καμπάνια μέσα από τα μίντια, πηγαίνει και παίρνει το κόμμα τη αντιπολίτευση. Το δεύτερο κόμμα που ήταν η κυβέρνηση πριν από πέντε χρόνια. Αυτό εδώ, αν μη τι άλλο, δείχνει πόσο ανύπαρκτοι είναι όλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Κασελάκη συγκεκριμένα, εμφανίστηκε εντελώ από την αφάνεια. Ήταν δηλαδή το ιδανικό. Ένα τίποτα που είναι καλύτερο, το 0 δηλαδή είναι καλύτερο από το μείον 1 που είναι η Αχτσιόγλου και το μείον 10 που είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ρε μα, έχει το backing του Τσίπρα, γι' αυτό το ψήφισε ο κόσμο. Πολλοί λένε ότι έχει το backing του Πολάκη. Ό,τι και να έχει, δεν υπάρχει υπήρχε αντίπαλο, δηλαδή, ακόμα όποιο backing και να έχει, σκεφτείτε λίγο πόσο περίεργο είναι αυτό που έγινε. Ήρθε ένα άτομο που ένα μήνα πριν δεν τον ξέραμε. Έβγαλε ένα spot που ήταν meme spot που γελούσαμε στο, τον Αύγουστο και μέσα σε 1,5 μήνα τον έχουμε με 45% στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μα έχει τον Τζουμάκα, τον Στέφανο, που δεν τον ξέρω καν είναι. Κάτσε να τον δούμε λίγο. Ωω. Oh. Oh. Τι τυράνια είναι αυτή ρε mm. πω, πω, πω 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 energy Πω πω μα... Mm. Αυτός ήτανε εδώ, εδώ ήτανε 17 χρονών Και ήτανε ήδη 60 χρονών mm. Mm. Δεν θα πω παραπάνω Λοιπόν πάμε τώρα στην πραγματική ανάλυση του θέματος είναι η γιαγιά του Στέφανου, η οποία βγήκε και είπε ότι ο Κασελάκης είναι νεοδημοκράτης. Νέα Δημοκρατία. Δε, χαρά ο Λιάγκας. Φωνάρα, ναι, έχει την απόλυτη γιαγιαδίστικη φωνή. Το διαβάζω! Δεν έχεις σημασία. το θαυμάζω! Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία! Το, το θαυμάζει για την υφεία του και για τις σεξουαλικέ του προ... προτιμήσεις Μάλλον δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει βασικά. Άμα το πούμε στη γιαγιά, η γιαγιά θα πεθάνει. Όταν δείχνουμε το spot την ώρα που έδειχνε τον. Ε, Πώ τον λένε? Τάιλερ. Εκείνη τη στιγμή είχαν μαζευτεί όλοι οικογενειακά και βλέπανε το spot. Και αρχίσαν όλοι να μιλάνε εκείνη τη στιγμή για να μην ακούσει η γιαγιά αυτά που λέει για τον Τάιλερ. Ε, είναι πολύ αυτό το παιδί εκεί είναι ο γραμματέα του. Πολύ καλό, τον βοηθάει. Δηλαδή, τελευταία φορά που τον είδε, του λέει. Άντε, πότε θα μα φέρει μια καλή κουπέλα. <laughs> <laughs> έγινε την μπάνκα αυτό με τη γιαγιά. Τι την μπάνκα έγινε, για πε μα. Ζητώ σεβασμό στη μνήμη των δύο γιαγιάδων μου. Σε εκπομπή φιλοξενήθηκε η κυρία που δεν έχω δει ποτέ μου. <laughs> μπράβο, Λιάγκα! Μπράβο, Λιάγκα, παιχταρά! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε δεύτερο γύρο από ό,τι κατάλαβα. Και στο δεύτερο γύρο θα έχουμε Αχτσιόγλου εναντίον Στέφανου. σω η γιαγιά να ήταν βαλτή τη Αχτσιόγλου κιόλα. Μπορεί να ήταν η με voice changer, μάλλον. Mm. Την πιάσαμε, Γεια για γεια λέει ήρθε να ενώσει και όχι να διχάσει ούτε ο Μάικλ Τζάξον τέτοια καμπάνια. Ισχύει, έχει δίκιο. Έπρεπε να το καταλάβουμε αυτό το ήρθε να ενώσει όχι να διχάσει. Καμία γιαγιά δεν λέει τη λέξη διχάσει. Θα έλεγε να χωρί. Oh. Ήρθε να τι ενώσει, όχι να τι χωρί. Έτσι θα έλεγε η γιαγιά. Άρα ήταν άτομο με voice changer. Οχ. Oh. Τι αυτέ τι φωτογραφίε που ανεβάζει τρεμαλέ. Ε, εγώ εντάξει, βλέπω αυτή τη φωτογραφία. Αυτό το zoom εδώ τι είναι. Δηλαδή, τώρα εγώ τι να πω για αυτό το zoom. Τι, δε, τι σημαίνει. <ΣΣΣ> δεν τρέπεστε λίγο. Λοιπόν, βγήκανε πάρα πολλοί πολιτικοί αναλυτές να μιλήσουν για το θέμα. Πρώτος και σημαντικότερος, Θέμης Κανέλος, ο οποίος βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση. Γεια σου Θέμη μου, καλημέρα. Καλησπέρα. Ε, καλημέρα, καλημέρα. Θα Ερώτηση. Αυτή λέει καλημέρα και ο άλλο λέει καλησπέρα και μετά του λέει πάλι καλημέρα. Γιατί έχουν τέτοιο... Τι κοντ... κοντρίτσα υπάρχει εδώ. Πρώτα απ' όλα, τι ώρα είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ήθελα λοιπόν και το σχόλιο σου, διότι για πρώτη φορά. Ε, το όμορφο είναι ότι ένα άνθρωπο επιτέλου δεν κρύβεται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο για το ποιο είναι και για την προσωπική του ζωή δεν ντρέπεται. Φυσικά το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι τον κάνει καλό πολιτικό. Σε αυτό ούτε κακό. Το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι τον κάνει καλό πολιτικό ή κακό. Εδώ έχουμε γκίγκα τσαντ πάλι δήλωση από τον γκίγκα τσαντ Θέμη. Ε... Συμφωνώ αυτά που υποθέμει πάντω. Ε... 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 Παραδόξω, έτσι, ναι, Κι εγώ. Υπάρχει μπιφ καινούριο με Θέμη. Υπάρχει ζήλια. Υπάρχει ζήλια καινούριο προς Θέμη. Επειδή έχει μεσούλα τέλεια. Συμφωνώ σ αυτά που είπε ο Θέμης πάντως. Ε... ε έτσι, ναι, πωστά, πωστά, και πωστά, εγώ. Τι και εγώ, γιατί, γιατί του λέει έτσι. Λοιπόν, ε, αυτό ήταν ο ένα που έκανε ανάλυση για το θέμα. Δεύτερη ανάλυση για το θέμα από μεγάλη φεμινίστρια του χώρου. Θυμωμένη, έρχεται και γράφει: Εξαιρετική η γυναική αλληλεγγύη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η πλειοψηφία των ψηφοφόρου του είναι γυναίκε, δεν ψήφισαν μία νέα πετυχημένη γυναίκα και μάλιστα μητέρα. Κατά τα άλλα, το παίζουν δίθε φεμινίστριε. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ξεκάθαρα πω οι γυναίκε δεν ψηφίζουν γυναίκε. Από τα χειρότερα ηλίθια take που έχει πετάξει ποτέ η Λατινοπούλου. Από πού και ω πού, άμα είσαι φεμινίστρια, πρέπει να ψηφίσει γυναίκα. Επίση, δεν κολλάει στο χώρο τη. Είναι δεξιά η Λατινοπούλου. Δηλαδή, αυτό το. Οι γυναίκε να ψηφίζουν οι γυναίκε. Από... Ξεκάθαρα. Τι, τι είναι, είναι αυτέ οι χαζομάρε. Η γυναική αλληλεγγύη. Είναι δυνατόν να πετά φεμινιστικά points. Μου θυμίζει, ρε παιδί μου, αυτό που κάνουν κάποιοι πιο προοδευτικοί κύκλοι. Που κάνουν το... την ποσόστοση, ρε παιδί μου. Μου Θυμίζει σαν να υποστηρίζει την ποσόστοση σαν κόνσεπτ η Λατινοπούλου. Και αυτό είναι εντάξει, καταλαβαίνετε πόσο ακραίο είναι. Δεν τη ταιριάζει καθόλου, απίστευτο. Απίστευτο. Οι γυναίκε δεν ψήφισαν την αξιόγλου. Μα... Το edit δεν το έκανα ε, κάποιο. Ε, δεν φταίμε εμεί, παιδιά, ή τη Λοιπόν, τώρα εδώ για όσου δεν παρακολουθείτε πολιτικέ εκπομπέ, ε, πρωτοσάλτε, σάλτε, άδωνη και τέτοια, θα μάθετε για ποιο λόγο δεν ψήφισαν αξιόγλου και ψήφισαν ε, κασελάκι. Οι γυναίκε. Αυτό είναι προ απάντηση στη Λατινοπούλου, έτσι. Οι γυναίκε έχουν ενθουσιαστεί, έχουν εξασθενιστεί με τον Κασελάκη. Γιατί. Δεν θα πει επειδή είναι ωραίο, που αυτό συμβαίνει, να ξέρετε. Απλά άμα είναι ωραίο ο άλλο, τον ψηφίζουν πάρα πολλέ γυναίκε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι έχει βγει ο πρωθυπουργό του Καναδά, έτσι βγήκε ο Ομπάμα, έτσι έχει βγει ο Άδωνη, ο Μητσοτάκη, ο Μακρόν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ατού να είσαι εμφανίσιμο. Γενικότερα. Οι γυναίκες γουστάρουν οι γυναίκε. Ε, γουστάρουν άντρε. Άμα είναι ωραίο ο άλλο και βγάζει μία τέτοια, τον γουστάρουνε. Αλλά όχι, βρήκε άλλο λόγο ο Ραπτόπουλο να πει. Πάλι θα πει τη μαλακία του για να πει κάτι λάθο, παιδί. Δεν μπορεί να μην πει κάτι λάθο. Πάμε. Επειδή προτιμάει αυτό του άντρε, σαν πατέρα, η μεγαλύτερη νίκη για μια γυναίκα είναι να ρίξει στο κρεβάτι ένα τέτοιο άντρα. Και μιλάμε για όλε. Από σα μιλάω. Η μεγαλύτερη νίκη για μια γυναίκα είναι να ρίξει ένα τέτοιο στο κρεβάτι. Δηλαδή, έναν γκέι. Όλε οι γυναίκε. Από εμπειρία σα μιλάω, by the way. Από εμπειρία σα μιλάω. Δηλαδή, ο Ραπτόπουλο ήταν γκέι και οι γυναίκε προσπαθούσαν να το ρίξουν στο κρεβάτι. Σοφώ. Αυτή τη μαλακά Ότι οι γυναίκε, άμα ο άλλο είναι γκέι, το βλέπουν σαν πείσμα ότι πρέπει να τον γυρίσω. Αυτή τη μαλακά την λέγαμε την κατασκήνωση. Μέχρι πρώτη γυμνασίου. Δεν καταλαβαίνω πόσο άλλο 55 χρονών το έχει κρατήσει ακόμα αυτό το πράγμα. Είναι ΑΤΑΚΑ 2005, πραγματικά. Ένα ιδιαίτερα Άρα που λέει ένα σωστό take ρε <μιλίλλλλμι> να πούμε μπράβο. Μπράβο το είπε σωστά. Ένα γα***ο, <μιλίλλλ>, <μιλίλλ> ένα.